Είναι κρεπεράδικο. Δεν είμαι φαν του hot dog, να σου πω την αλήθεια, Ανκορακά. Καλά, κοίτα, απίστευτο δεν είναι. Είναι καλό μαγαζί, εντάξει. Τα γενικά τα hot hot. Βέβαια είναι από περιοχή σε περιοχή, έχω πάει και σε hot hot σε μια περιοχή, δεν θυμάμαι που ήτανε. Που ήταν χάλια. Χάλια ρε, χάλια. Ήταν το μαγαζί, δεν ξέρα να φτιάχνουνε. Το Ιγκολοκοτρώνη, στο hot hot στο κέντρο, έχει, θα φτιάχνουν ωραία τα μπέργκερ τους. Το κοριδαλό που έχει στην πλατεία Μέμου, έτσι και έτσι. Ο Ντιματέο πήγε στη Σάντερλαντ. Τι να πάρουν εμάς. Σε ο μαλάκας είσαι. Τι να πάει να τον πάρουμε αυτόν. Πάντως να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω, δεν θα τρώγα σε μαγαζί που λεγόταν Ροξάμι. Ναι, Βασίλη, απλά σου λέω, έχει καλά μπέργκερ για την τιμή του. Αλλά είναι αναλόγως στην περιοχή, ρε φίλε. Αυτό. Δηλαδή, αναλόγως στο μαγαζί, γιατί όλα δεν είναι του hot hot. Βασικά, παίζει να μην είναι κανένα του hot hot. Όλα είναι franchise. Οπότε, αν εσύ δεν ξέρεις, οι υπάλληλοι σου δεν ξέρουν να φτιάχνουν μπέργκερ, δεν θα φτιάξουν μπέργκερ. Ναι, είναι μέτριο του κορυδάλου. Αυτό, Νικό. Αυτό που λέει ο Νίκος. Το κέντρο είναι πολύ ωραίο στην Κολοκοτρώνη. Της Χαλκίδας επίσης είναι ωραίο το hot hot. Έχω ακούσει, δεν έχω φάει. Του κέντρου, στην Κολοκοτρώνη είναι φοβερό το hot hot. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, με τη Σέφιλντ παίζουμε τώρα εδώ. Το Μπέργκερβιλ στον Γκάζι, απλά περνάς. Κοίτα, στο Μπέργκερβιλ που είναι στο Εγάλεο, εγώ όσες φορές είχα φάει ήταν καλά. Εκεί που είναι και καλά το Βαρουτάδικο, δεξιά ανεβαίνεις προς Περιστέρι, ανεβαίνεις τη Θιβών. Ναι, τη Θιβών. Την Ιερά Οδό. Το Γκάζι δεν έχει hot hot, Μπέργκερβιλ έχει. Έχει hot hot στο Γκάζι. Δεν ξέρω. Πάντως λέω από τα Μπέργκερβιλ στο Εγάλεο που είχα παραγγείλει μερικές φορές ήταν καλά. Τώρα γενικά έχω ακούσει κακές κριτικές για τα Μπέργκερβιλ γενικότερα. Εντάξει είναι πολύ... Είναι τώρα 2 ευρώ μπέργκερ. Δεν είναι τίποτα. Α, το Μπέργκερβιλ. Οκ. Ο Άλεξ λέει ότι είναι χάλια βέβαια. Όπως και barbecue, Πειραιά είναι άλλο πράγμα και στη Νέα Σμύρνη είναι απλά καλό. Θιβών, ναι, μπράβο, Θιβών, Νικό, Θιβών. Ναι, αυτό, το barbecue στη Νέα Σμύρνη είναι μέτριο, πολύ. Το original barbecue, αυτό που είχε ανοίξει πρώτα στον Πειραιά, είναι φοβερό. Homegrown να βάλω πρέπει. Βασικά Ταρασάκη, κάτσε λίγο πάγκο, γιατί είσαι άθλιος. Το Μπέργκερβιλ του Χαλανδρίου διαφέρει αρκετά από αυτό στο κεραμικό. Δεν ξέρω, δεν έχω φάει ρε φίλε. Τώρα γιατί δεν μ' άφησε. Τι να άλλαξα. Τώρα εντάξει, πάμε. Δεν έχω φάει στο Χαλανδρίου στο Μπέργκερβιλ, τι να σου πω ρε φίλε. Αλλά και αυτά όλα franchise είναι παιδιά, από μαγαζί σε μαγαζί αλλάζουν. Και δεν είναι και ξέρεις μεγάλες αλυσίδες που... Μεγάλες, κατάλαβες. Να κρατιέται έτσι μια...
σταθερή ποιότητα από μαγαζί σε μαγαζί, ας πούμε. Είναι λίγο φλού τα πράγματα. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό, αν θέλετε έτσι κάτι γρήγορο και γίνει 24ωρο. Αν βγείτε Κορυδαλό, πλατεία Ελευθερίας, είναι... του Ντινάρα εκεί πέρα το μπέργκερ, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Νίκο, κατάλαβες, εκεί στα hot dog. Τα κάτι, κοκονοστιμιές, κοκομπερδέματα, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Στη σειρά που είναι εκεί το hot hot του Ντινάρα με τα τατουάζ τα πολλά. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό, έχει και κοτομπουκές και πατάτες και τέτοια πράγματα, με μπέικον και τσένταρ κτλ. Και λειτουργεί μέχρι το πρωί, ας πούμε. Τσουν Gamer, πιστεύεις ότι ο Γιαννακόπουλος θα πάρει τον πάο? Δεν είμαι medium ρε φίλε, αν του δώσουν το άκα θα τον πάρει τον πάο. Τραγική εμφάνιση για μια ακόμη φορά. Τι έφαγε τώρα αυτός? Μπέργκερ να ήταν αγόρι μου και να στο πετάγανε, θα το πιάνες. Καλά, προφανώς και θα το πιάνες. Μαλακία παράδειγμα ήτανε. Αλλά anyway. Ο Παντζόρτζ έχω πάει ρε. Δεν έχω πάει, ξέρω τι παίζει. Ωραία pub είναι ο Παπατζόρτζ. Δείχνει και αγώνες. Η Τζέννη, η κοπέλα μου μένει, η Δάφνη, έτσι κι αλλιώς. Οπότε ξέρω από εκεί. Περίπου. Τι μας κάνει η Sheffield United? Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη 553. Άλεξ, μια χαρά είναι τα 24 ώρα. Με 5 ευρώ παίρνεις 5 μπέργκερ, ξέρω εγώ. Simply Burger Κορυδαλού είναι πάρα πολύ ωραίο το μπέργκερ του Νίκο. Απλά τα Simply Burgers είναι ακριβά, είναι πολύ premium. Εμένα δεν με χαλάει. Όσες φορές έχω φάει Simply Burger στον Κορυδαλό, πολύ ωραίο. Με παραγγελία βέβαια. Αλλά πολύ καλό. Αλλά οι τιμές είναι στο Θεό, έτσι. Δεν υπάρχουν οι τιμές. Είναι overpriced, είναι premium burgers, εντάξει, δεν είναι άσχημα, είναι πολύ ωραία burger. Κοκομπερδέματα πρέπει να λέγεται, κοκονοστιμιές είναι αλυσίδα με σουβλάκια. Κάτι τέτοιο ρε φίλε, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι. Όσοι βγαίνετε Κορυδαλό το ξέρετε σίγουρα πάντως. Όσοι έχετε γίνει να βγείτε, ας πούμε. Είναι απέναντι από εκεί, από την πίτα του παππού και από τη σάλτσα. Στη σειρά είναι δύο μαγαζάκια. Το πρώτο, όπως έρχεστε από πλατεία. Αλλά τα McDonald's, σου λέω, άμα θες κάτι έτσι το πρωί, μια χαρά είναι ρε φίλε. Δηλαδή την προηγούμενη φορά εγώ με τον Φίλιππο και την Εύη, την ξαδέρφη του, είχαμε πάει. Είχαμε δώσει 12 ευρώ και είχαμε πάρει τη Παναγιά στα μάτια για 3 άτομα ρε φίλε. 2 φορές έχω παραγγείλει για σπίτι, έχει φέρει κατά μπέργκερ. Δεν ξέρω, εμένα μου ήταν καλά όσες φορές είχα πάρει. Ίσως δεν σου αρέσει επειδή σου το φέρνει ανοιχτό για να μην παπαδιάσουν τα ψωμιά και αυτά. Δηλαδή στο φέρνει έτσι, ξέρω εγώ, έτσι όπως είναι το μπέργκερ, για να το κάνεις έτσι μετά. Εσύ. Για 24ωρο μόνο Everest, πω το σκύπα Άγγια. Πρέπει να είμαι σε απόλυτη ανάγκη για να φάω στα Everest. Που είναι και έτσι κι αλλιώς overpriced τα sandwich του. Που, τέλος πάντων, ναι, δεν, όχι, δεν το προτιμώ.
Κοίτα, πολύ ωραίο φαγητό έχει η καντίνα στο... Ωραία, τι έβαλε ο Αλιώσκι. Ναι, αλλά στεγνώνει το μπιφτέκι όσο δεν πάει. Όχι ρε, τα κρατάει. Εμένα τα κράταγε σε τα ζουμιά του. Η καντίνα εκεί, η Φίλιππε, ξέρεις, στα event που πηγαίναμε, στον Γκάζι, στον Κεραμικό, στη γωνία, δεν θυμάμαι πως λεγότανε. Ναι, εντάξει, Γαλάτσι ζωγράφου για μένα είναι στην άλλη άκρη της Αθήνας, βέβαια. Δεν το ξέρω το μαγαζί. Πού σε ρε Γιάννιο, τι λέει? Λέμε για φαγητάρες εδώ πέρα. Johnny's hot dog. Όχι ρε, δεν λέγονταν έτσι. Φίλιππε. Το Xbox Arena και στο τέτοιο ρε που γινόντουσαν εκεί στο τα event. Και στο Gameathlon. Το Gameathlon. Το άλλο τέλος πάντων, κατάλαβες. Α, για σένα λες, οκ. Α, δεν πάω να κάνω άλλες αλλαγές. Στην καντίνα, στη Μαβίλη δεν έχω φάει. Γενικά Αθήνα δεν την... Ούτε για έξοδο την προτιμώ πλέον. Καλύτερο μπέγκερ στην Αθήνα, barbecue φίλε Άλεξ. Barbecue Πειραιά. Με διαφορά ίσως και της Ελλάδας το καλύτερο. Ναι, είμαι περήφανος για σας, κάνατε την ανατροπή, πήρατε το χι, μπράβο παιδιά. Έτσι, μαζεύουμε βαθμό βαθμό. Και μαρούφ 3 με 6 εβδομάδες έξω. Πέντε μάτς χωρίς νίκη. Εντάξει, ποιος νοιάζεται έτσι κι αλλιώς για το save. Στη 12η θέση είμαστε. Στο μείον 10 από τις θέσεις ανόδου. Εντάξει, διώχτε μας, δεν τελειώνουμε κιόλας. Πού είμαστε, σε τι τέτοιο είμαστε. Insecure, ok. Κοίτα, επίσης, αν θέλετε ωραίο μαγαζάκι για να πάτε με την κοπέλα σας, ας πούμε, ή ξέρω εγώ με κάποιο άλλο ζευγάρι κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραίο μαγαζί στο Κεραμικό, στο Καρτόν. Είναι λίγο ακριβό, οκ. Okay. Ξεκάθαρα, είναι αρκετά ακριβό τα μαγαζί. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο μέσα, διακοσμημένο, καλό σέρβις. Και για ποτάκι, καφεδάκι ή φαγητό, καμιά μακαρονάδα, τίποτα τέτοιο, έχει και κρέπες κτλ. Ή μπραντς. Εντάξει, branch γαμάει το τέτοιο. Το καρτόν είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Φίλιππε, σκεφτήκαμε το ίδιο. Δηλαδή, δίπλα είναι και το Gazi College. Προτιμώ το καρτόν από το Gazi College, να σου πω την αλήθεια. Το Gazi College στο Gazi, το original, δεν μου άρεσε ποτέ. Ενώ του Πειραιά είναι πολύ πιο ωραίο, είναι πιο μεγάλο, πιο ωραίος διακοσμημένος ο χώρος. Το original Gazi College στο Gazi δεν μου άρεσε ποτέ. Μια φορά έχω κάτσει κιόλας και δεν. Πολύ στενά, πολύ μικρός χώρος. Τι θέλει ο Τσιμπίτσκι να παίζει? Παίζει ο Αλιώσκι, δεν μπορείς να παίξεις. Α, δεν ξέρω για το καρτόν. Δύο φορές έχω κάτσει, δεν έχω κάτσει παραπάνω. Τώρα πρόσφατα ήταν κιόλας μια φορά.
Και αν θέλετε γλυκάρες, στο Γάλλιο να πάτε θεωρία του House, κατουράει το cup κάπως ο The Buy. Νίκο, όταν έχεις κοπέλα η οποία είναι φανατική του Harry Potter και της μαγείας και τα λοιπά έτσι, δεν μπορείς να μην πας cup cup. Δυστυχώς. Οπότε, για μένα δεν γίνεται. Πολύ ωραία γλυκά έχει και το σεμπετό σπίτο της Νάνση στο... του ψηρί, φοβερά γλυκά. Έπεσε το stream, α, εντάξει. Οκ, okay, μπορεί να κολλήσατε για λίγο. Κάντε ένα refresh αν έχετε μείνει πίσω. Ο Ρουφ με στηρίζει. Και πολύ ωραία μαγαζιά έχει και στο τέτοιο. Έχει ωραία γλυκά ρε το σορβετόσπιτο. Ρε φίλε γυναίκες είναι, τι μου λες τώρα για διακόσμηση. Προφανώς και θα πάνε για διακόσμηση. Τι μπορώ να κάνω. Δεν θέλω να βρεθώ νεκρό σε ένα χαντάκι ας πούμε. Ή το βράδυ στον ύπνο μου να με πνίξει με ένα μαξιλάρι. Καταλαβαίνεις. Προφανώς και πρέπει να τις κάνω το χατήρι και να την πάω στο καπ-καπ ας πούμε. Και στα Πετράλωνα έχει πάρα πολλά μαγαζιά. Τελευταία ανοίγουν όλο και περισσότερα. Έχει και μεζεδοπολία και φάση για ποτό έτσι μπαράκια. Εντάξει, είναι ακριβό λίγο, ναι. Αλλά να σου πω κάτι, κέντρο ψηρή είσαι, Νικό. Πλατεία ψηρή. Μιλάμε ίσως για την πιο πολύ συχνά στην περιοχή στο κέντρο της Αθήνας. Ο Μπιέλικ 6,40 μέσο όρο μέχρι τώρα. Εξαιρετικός. Δεν είναι. 6,47 ο Τρεμουλινάς. Ωραίες οι μεταγραφές μας. Εξαιρετικές. Παιδιά, πάντα παίζει ρόλο η περιοχή, να το ξέρετε αυτό. Τα πάντα. Το νίκη που δίνει στα ρεύματα, στα δημοτικά τέλη. Παιδιά, μην το ξεχνάτε αυτό. Τα δημοτικά τέλη για ένα μαγαζί μπορεί να είναι και... και 2 και 1,5 και 2 χιλιάρικα το μήνα, ξέρω εγώ. Συν το νίκη, συν το ρεύμα, συν τους υπαλλήλους, συν όλα, έτσι. Εμένα μου αρέσει το ψηρί και μου αρέσει πιο πολύ από τα λαδάδικα, να σου πω την αλήθεια, που πήγα στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, το θεωρώ λίγο περισσότερο γεμάτο το ψηρί. Ενώ από άποψη μαγαζιών έχει περισσότερα. Περισσότερη ποικιλία, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί να βρεις γκοθάδικο, μπαράκι. Μπορεί να βρεις μπειραρία, έχει μια τέλεια μπειραρία πάνω στην πλατεία. Εντάξει, κάτω σουβλάκια, προφανώς, εντάξει. Χάλια, μη φάτε ποτέ. Μπορείς να δεις το άλλο με τη διακόσμηση, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Όχι, το τεράστιο δράκο από πάνω. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια, λυπάμαι τους καημένους τους σερβιτόρους, οι οποίοι ντύνονται οι καημένοι για να δουλέψουν έτσι όπως ντύνονται. Λοιπόν, και Μαρούφ σε τραυματίας, πάμε έτσι.
Θα σας αλλάξω λίγο τις οδηγίες εδώ. Έτσι θα δοκιμάσω underlap. Δεν το έχω βάλει ποτέ. Αυτές οι λάθος πάσεις με έχουν ξεσκίσει ρε φίλε φέτος. Τα ρώτηση του γιατρού έχω φάει, απλά με κνευρίζει πάρα πολύ η ουρά που έχει ορισμένες φορές ρε φίλε. Ωραίο φαγητό, ακριβό, ωραίο όμως, μια χαρά, αλλά η ουρά είναι εκνευριστική που μαζεύει. Εγώ στο vlog του Τζίσακ όταν είχε κατέβει Αθήνα είχα πάρει ένα σάντουιτς μαλάκα, ήταν ένα παιδί τέτοιο ρε. Ένα τόσο παιδί ήτανε μαλάκα. Εντάξει είχε 6,5 ευρώ αλλά ήταν ένα πράγμα, τρώγανε δύο άτομα. Αν το πετύχετε χωρίς κόσμο εγώ λέω να πάτε. Αλλά συνήθως έχει μια ουρά από εδώ μέχρι απέναντι. Πάμε αντιπιθεσάρα. Πάμε μωρί Λίτζ. Έλα μωρί αντιπίθεση. Δώσ' του βρε. Δύο ώρες. Άλλα. Άμπαλι. Άμπαλι. Καλή σέντρα λαγκουμίνα ευάλτο ρε φίλε. Εντάξει εξαρτάται ρε φίλε. Έχει πολλά εναλλακτικά και στο κέντρο Νίκο. Και Playhouse στην Αγίας Ειρήνης γαμάει. Για καφέ και παιχνίδι και τραπέζια κτλ. Κάτι άλλο, μη δείτε ποτέ ταινία στο mall, στο mall του Μαρουσίου, τα βίλας του Μαρουσίου εκεί στο mall, είναι άθλιες οι αίθουσες, 2-0 ο αλλιώσκι. Θα το σταυρό μου, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, προηγηθούμε 2-0. Εντάξει και το εναλλακτικό τι είναι, λίγο ψιλοχίπστερ είναι και αυτό, τέλος πάντων, ναι. Έχει πάντως ωραία μαγαζάκια και στην Κολοκοτρώνη έχει ωραία μαγαζάκια. Έχει ένα ωραίο μπαράκι το οποίο βέβαια κλείνει νωρίς. Είχαμε πάει με το φίλο μου μια φορά και έκλεινε εκείνη την ώρα. 3 ώρα δηλαδή. Πάμε ρε, στα πόδια. Αυτό το μεταξύ στα πόδια δεν το πίστεψα ποτέ ρε. Απλά το είπα για να το πω, δεν ήταν στα πόδια. Γιατί είναι άθλιες οι αίθουσες. Γιατί εγώ πήγα ρε φίλε και ήταν τα καθίσματα άθλια, τα πανιά γρατζουνισμένα, δεν, άθλιο, δεν, όχι. 3-0 ο αλλιώσκι. Τι φάση. Έχω πάει, εντάξει θα σου πω, δεν έχω πάει 200 φορές.
Έχω πάει 3-4 φορές. Σταθερό, θέλεις Άλεξ? Αν θες σταθερό, υπάρχουν builds στο ίντερνετ γενικότερα. Αν θες λάπτοπ, στείλε μου ένα μήνυμα στη σελίδα, αν θες να σου στείλω κάτι. Μήπως βρω κάτι και σου στείλω. Να, ας πούμε ο Νίκος ο DKS, του είχα προτείνει εγώ λάπτοπ να πάρει. Εντάξει, είχε μικρότερο budget εκείνος. Εντάξει, υπάρχουν μαγαζιά που παίζουν πιο rock μουσική, ρε εσύ. Στην Αθήνα. Υπάρχουν μαγαζιά που παίζουν μόνο rock στην Αθήνα. Κοίτα, Νίκο, ωραίο μαγαζάκι στο Εγάλαιο είναι το Χρυσοστόμιο. Το Χρυσοστόμιο Rock Bar, είναι μπειραρία φάση. Είχα πάει τσαπόκριση εκεί πέρα, καλά ήταν. Μεγάλο, πολύ μεγάλο μαγαζί. Αλλά είναι ωραίο. Βέβαια, μαλακέν δεν έχει καθόλου φαΐ. 4-0. Δεν έχει καθόλου φαΐ. Γιατί, πώς το λένε. Με την πύρα θέλει κανένα finger food, τίποτα τέτοιο. Τίποτα λουκανικά και τίποτα τέτοια, τα χρειάζεται. Καλά, έχω ιστορία για το λάπτοπ. Για πες, τι έγινε. Κακή επιλογή έκανα. Είναι όπως ανεβαίνεις στην Ιερά Οδό για να πας για Everest, ας πούμε. Νομίζω στο στενό του θηρίο, το θηρίο τατού. Εκεί μέσα δεξιά είναι. Ή σε αυτό ή στο προηγούμενο. Όντως. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Από πού το πήρες, από ποιο μαγαζί? Ναι, άμα δεν κάνουμε πέναλτι, ξαναλέμε σε μία, σε έναν αγώνα. Γούντρο, μεγάλη αγάπη στο περσινό. Ή στο προπέρσινο, Γούντρο, μεγάλη αγάπη. Offside. Εκεί έγινε καραμπόλα. Να βλέπετε, δείχνει και τη γραμμή. Ομόνια, κολομάγαζα είναι αυτά εκεί πέρα, εντάξει. Και τι έκανες τελικά? Έλα ρε, δεν το είχα δει αυτό. Κοίτα να δεις ρε. Κοίτα να δεις τους απατεώνες ρε. Κοίτα να δεις τους απατεώνες ρε, ντρέπονται. Νίκη μετά από πάρα πολλές. 1, 2, 3, 4, 5, 6 αγωνιστικές νίκη. Εντάξει, και ένα κυπέλλου, 5 αγωνιστικές και
κυπέλου και ένα κύπελο. Εντάξει, γενικά νικάμε μια φορά το δίμηνο, νικάμε στην ομάδα. Κάτσε να φτιάξω αυτό. Α, και να βάλω και φαλτσαριστές εδώ. Έτσι το είχα. Μέσα στον αγώνα. Μου λέει ο φίλος μου ότι όλα τρέχουν κανονικά, τα πάντα μέσα, έχει όλα τα specs που λέει, οπότε το κράτησε. Γιατί το ήθελα για την εξεταστική. Ναι, αλλά τέλος πάντων. Βασίλη, τι θέση είμαι? 11ος, βέβαια περιμένουμε τον αγώνα της Derby με κάποια άλλη. 11ος είμαστε πάντως. Νίκο, Ινστιτούτο Καταναλωτών, τον Νίκα θα πας. Και θα τους ξεφτυλίσεις και θα τους τα πάρεις όλα. Νίκο, μην το αφήσεις. Αυτή είναι η άποψη μου εμένα. Υπάρχει μέσα όλη η τέτοια. Υπάρχει όλη η νομοθεσία για το τι πρέπει να γίνει και αυτά. Και άμα θες μπορώ να ρωτήσω και άτομο που το έχει ψάξει περισσότερο. Συγκεκριμένα μπορώ να πω και τον unbox specialist Σωτήρη που μιλάω κιόλας μαζί του. Και τα ξέρει αυτά με τις νομοθεσίες και με τα προϊόντα κτλ. Να τον ρωτήσω τι μπορούμε να κάνουμε. Ρε φίλε, δες κριτικές στο Scrooge, Βασίλη, δες κριτικές. Εγώ θα σου πρότεινα να μην πάρεις κινητό από το κέντρο, να πάρεις από άλλα μαγαζιά, σκουζομάγαζα, απλά να μείνεις στο κέντρο. Εγώ μπορώ να σας πω μερικά μαγαζάκια που έχω ψωνίσει και ξέρω ότι δεν μου κάνουν μαλακία, οκ. Okay. Δεν έχω ψωνίσει από όλα τα μαγαζιά στο Scrooge, αλλά από αρκετά έχω ψωνίσει. Και ξέρω κάποια ποια είναι στην... την καλή μου λίστα και ποια είναι στην κακιά λίστα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αν έχετε κάτι το θέμα, ρωτήστε με, παιδιά, μην αγχώνεστε. Η χαρά μου είναι να βοηθάω σε αυτά τα πράγματα, γιατί μιλάμε για λεφτά, έτσι. Και θα ήθελα και εμένα να με βοηθήσει κάποιος όταν κάνω τέτοιες κινήσεις. Τώρα ρε Βασίλη, το κινητό είναι καλό, έτσι λέγεται, το κινητό, γνωστή αλυσίδα. Τώρα δεν θυμάμαι άλλα, Βασίλη, βρες μου ποιο μαγαζί θες και στείλ μου ένα screenshot από το Scrooge, σου πω ποια από αυτά τα μαγαζιά αξίζουν, ας πούμε, ξέρω. Λοιπόν, δεξιά τώρα θα παίξει ο Τσιμπίτσκι. Αριστερά θα παίξει ο Στουαρτ Ντάλλας. Και center for ο Λαγκουμίνα. Ναι, μου τα είπες ρε εσύ, αλλά δεν πρέπει να τα αφήσεις. Και οικονομικά δεν πληρώνεις τίποτα. Ο συνήγορος που αναλαμβάνει την υπόθεση είναι δωρεάν σε αυτές τις περιπτώσεις. Στο Ινστιτούτο των Καταναλωτών. Οπότε μη σε αγχώνει αυτό.
Εγώ πάντως προτείνω να μην το αφήσει. Έδωσε λεφτά, ρε φίλε, και είναι μαλακία να γίνονται αυτά τα πράγματα. Η φάση ξέρεις ποια είναι, ότι στην περίπτωση σου δεν δίνεις καν το λάπτοπ πίσω. Και το λάπτοπ κρατάς και τους ξεφτιλίζεις και τους παίρνεις και τα λεφτά. Να ξέρεις. Τέλος πάντων, αν θες εγώ μπορώ να ρωτήσω τι κινήσεις πρέπει να γίνουν, ας πούμε. Οκ, οκ, εσύ ξέρεις. Έγινε. Λοιπόν, δεν έχουμε ξεκινήσει καλά εδώ. Α, ο Zero που μας είχε βάλει γκολ στον πρώτο αγώνα. Στον πρώτο γύρο. Τώρα κάναμε το πρώτο σουτ. Ναι παιδιά, πείτε ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Να παίξουμε σε live, δεν ξέρω αν θέλω, Φίλιππε. Αλλά να παίξουμε, να παίξουμε. Πάμε. Ποιο θεωρείτε το καλύτερο γλυκό? Από τα αγαπημένα μου γλυκά, φίλε, είναι... οι Black Forest, οι πάστες ή οι τούρτες. Προς το παρόν έχει ακόμα πολλές αγωνιστικές, αϊκάρα. Εγώ προς το παρόν λέει πρέπει να πάρω το Honor 8 στα 200 ευρώ από Media Markt Γερμανία. Το έχει προσφορά, μιας και ένα γνωστός μου θα είναι εκεί στο τέλος του μήνα. Αλλιώς θα πάω για μία Α1. Ωραία επιλογή. Επιβεβαιώνουμε και εγώ και ο Γατάρης και ο Νίκος. Ο Νίκος ο τρελός. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ Black Forest, είτε σε πάστα είτε σε τούρτα. Μετά τώρα μου αρέσει πάρα πολύ το προφιτερόλ. Μελομακάρονα, ωραίος. Ο κορμός είναι πάρα πολύ ωραίος. Μπανόφι δεν έχω φάει. Είναι το βουλγάρικο αυτό. Το αντίστοιχο. Τραυματίστηκε όλη η ομάδα, ρε. Κορμός εξαιρετικός, φίλε. Και με λίγο κονιάκ. Για να είναι λίγο πιο spicy, είναι ό,τι πρέπει. Βάλτο, σε παρακαλώ βάλτο. Γαμώ τα δοκάρια σου! Είναι το βουλγάρικο. Το πανόφι τι είναι, από πού είναι, ελληνικό είναι το γλυκό. Δεν είναι γκίνια, αμπαλοσύνη είναι.
Πού το έκοψε! Πού το έκοψε! Πού το έκοψε! Γαμιέστε! 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 Πού το έκοψε ρε! Δέκατη τρίτη. Ακόμα με κρατάνε. Αγγλικό είναι. Α. Θα με διώξετε, τι θα κάνετε. Διώχτε με ρε παιδιά. Δηλαδή δεν θα οδηγήσει κάπου, δεν θα ανέβουμε. Δηλαδή είμαστε στο μείον 10 από τα play-off. Έχουμε περισσότερες ήττες πλέον από νίκες. Και στο μείον, στο συν 10 από τον υποβασμό είμαστε. Εντάξει, παραπάνω. Συν 12. Ρε δεν σώζεται γιατί δεν με διώχνουν, το πω να καταλάβω. Βασικά σώζεται. Instant result και θα νικάει η ομάδα, κάτσε και θα δεις. Πέσανε κάποια frames τώρα και κόλλησα. Α, χρειαζόμαστε λέει μια νίκη. Αν δεν πάρουμε θετικό αποτέλεσμα με την Bradford θα σφραγίσει τη μοίρα μας. Πάμε παιδιά να χάσουμε. Αγαπημένο ποτό, οι απαντήσεις άνω των 17 παρακαλώ. Παλιά έπινα ουίσκι, μετά το γύρισα σε τζιν και τελευταία πίνω ρούμι. Πολύ. Πολύ. Όταν βγαίνω θα πάρω ρούμι ας πούμε. Πάρα πολύ μου αρέσει για τους... Εντάξει είναι λίγο περίεργο ποτό. Το Southern. Το οποίο είναι ουίσκι από την Southern Comfort, είναι από τη Νέα Ορλεάνη, είναι αρωματισμένο. Και εγώ προσωπικά το πίνω με χυμό πορτοκάλι, στημένο χυμό πορτοκάλι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ ελαφρύ, δροσερό, δεν σε βαράει και τόσο πολύ. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ το ούζο για κάποιο λόγο. Μ' αρέσει. Και όσο ήμουν φοιτητής, δηλαδή στα ψαχνά, επειδή ήταν και πιο φθηνό, παίρναμε ούζο με λεμόνι, ούζο πορτοκάλι, ούζο βύσσινο, ούζο γρεναδίνι. Γιατί το χρεώνανε 2,5 ευρώ, ξέρω εγώ, φάση, το ποτήρι. Εντάξει παιδιά, είναι κακό ποτό βέβαια το ούζο, να ξέρετε. Είναι το χειρότερο ποτό για το νεφρό.
ξέρετε. Αλλά είναι ωραίο το ούζο, εντάξει. Εμείς είμαστε με τα λευκά, αυτή είναι με τα πράσινα. Ναι, κάνει κακό μεθύσεις το ούζο, ισχύει. Και εύκολο μεθύσεις. Είναι βαρύ. Ναι ρε Βασίλη, λατρεύω Ντόμινος. Τη λατρεύω. Απλά τη λατρεύω. Κι άλλο δοκάρι. Μπράβο Λίτς, καλά πάμε. Εντάξει, έτσι για πολύ γρήγορα στο σπίτι παίρνουμε πίτσα φαν εμείς λόγω των προσφορών. Εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, απλά μια τυπική πίτσα, ας πούμε. Πίτσα Hut δεν τρελαίνομαι. Ντόμινος τη λατρεύω, σας είπα. Η Pizza GR είναι ωραία, που έχει στο mall στον Άγιο Δημήτριο και στο mall στο Village στο Φαλήρου, το οποίο είναι πίτσα με το κομμάτι και άμα θες μπορεί να πάρεις και μια ολόκληρη πίτσα, ξέρω εγώ, με 5 ευρώ. Είναι ακριβή σχετικά η Domino's, ναι παιδιά, αλλά είναι, την καταλαβαίνεις την Domino's Golo Lagumina εδώ μεταξύ. Την καταλαβαίνεις κατευθείαν, μόλις τη δεις την πίτσα καταλαβαίνεις ότι είναι Domino's. Δεν ξέρω, είναι τέτοιο. Είναι πολύ χαρακτηριστική η εμφάνιση της πίτσας αυτής. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, βγαίνει 7 ευρώ η πίτσα. Εγώ παίρνω, ας πούμε, στη φαν της δεκάρης της πίτσας 6 ευρώ τη μία. Δηλαδή, με τις προσφορές. Γι' αυτό σου λέω ότι στο σπίτι θα προτιμήσουμε αυτό, γιατί εντάξει, ξέρεις, πιο οικονομικά, ας πούμε. Η Λαρτιτζιάνο είχα φάει μια φορά και μ' είχε πειράξει πάρα πολύ. Σε φάση ξέρω εγώ να ξερνάω σχεδόν. Και δεν ξέρω από τότε, δεν ξέρω αν προτίμησα. Ίσως να έφυγε το μαγαζί βέβαια ή φορά ξέρω εγώ, να ήταν εκείνη τη φορά να είχε αυτό. Τώρα γιατί νικάμε ρε φίλε την Bradford. 2-0. Όταν αγχώνονται και είναι για να με διώξουνε, κάθονται και παίζουνε. Τελικά με θέλετε στην ομάδα ή δεν με θέλετε. Πάντως σας λέω, αν βρεθείτε στο Village του Φαλήρου ή στο Mall του Αγίου Δημητρίου, δοκιμάστε Pizza GR. Είναι πάρα πολύ ωραία πίτσα και αρκετά φθηνή. Και μπορείς να πάρεις και ένα κομμάτι άμα θες και τέτοια πράγματα. 3-0 δεν θα γίνει, δοκάρι. Μπορεί να βεβαιώσει και ο Φίλιππος για την Pizza GR. Α, παρά λίγο. Γαμάει η πίτσα GR. Η πίτσα γρ. Ναι, δεν υπάρχουν πολύ συχνά. Εγώ από την καλύτερη πίτσα με κομμάτι την έχω φάει στα Χανιά, παιδιά. Κάθε πρωί μετά από ξενύχτη σε εκείνες τις διακοπές τρώγαμε πίτσα με κομμάτι. Εντάξει, βέβαια ολόκληρη περνάμε εμείς. Αλλά ξέρεις, μπορείς να βάλεις διάφορα κομμάτια μέσα, ή τη μισή ξέρω εγώ, μισή άλλη, μισή άλλη. Και ουσιαστικά τη διπλώνεις σαν σάντουιτς, έτσι, και γαμάει, γαμάει. Τα Χανιά ήταν αυτή η πιτσαρία που έτρωγα, είχα φάει την καλύτερη πίτσα με το κομμάτι. Εντάξει, δεν είναι τόσο φοιτητική πόλη η Αθήνα, γι' αυτό δεν έχει πίτσες με το κομμάτι, καταλάβες Νίκο. Η Θεσσαλονίκη είναι πιο φοιτητική πόλη, ξεκάθαρα. Πιο νεανική πόλη, να μπορούσα να το πούμε, ξέρω εγώ.
Λοιπόν, νικήσαμε την Bradford, η οποία είναι 17η. Πήγαμε στους 47. Το είναι 9 είναι τα play-off. 3-0 με τον Αλιώσκι. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω τι φάση η ομάδα. Το χωριό, ε. Λοιπόν, και τώρα έχουμε μάτς με τη Middlesbrough εκτός, η οποία Middlesbrough είναι δεύτερη. Ωραία, στο Καραμπάο έχει United City, τελικό. Φοβερό μάτς. 1-2 το πήρε η City. Κατάλαβα. Λοιπόν, αμυντικές τοποθετήσεις λέμε την Middlesbrough. Εγώ Middlesbrough υποστηρίζω στη Championship. Δηλαδή έτσι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πάντα μου... Κάτι μου βγάζει Middlesbrough, δεν ξέρω. Μου ήταν πολύ συμπαθής. Μου είχε λείψει ο Σάββας, Άλεξ. Άσε ρε Φίλιππε, και πέρναγα μπροστά χθες το βράδυ. Και λέω να πάρω για αύριο το πρωί, να το έχω. Και λέω άστομο, ρε όχι. Και δεν πήρα. Γαμάει ο Σάββας, παιδιά, Πέντρο Ράλι, νίκαια. Πολύ ωραίο φαγητό. Για έτσι, σφόλια το ειδί το πρωί. Εμείς συνήθως όταν δεν πηγαίναμε πρώτη ώρα στο σχολείο, όταν ήμασταν λύκειο, πηγαίναμε Σάββα και πέραμε πρωινό, ας πούμε, ξέρω εγώ έτσι. Θυμάμαι μια μέρα πίτσα που γάτσαμε πραλίνα και το πίνω. Και έφυγε κατευθείαν για την τουαλέτα ο Φίλιππος μετά όταν πήγε σπίτι του. Λοιπόν, ήρθαν και καινούργιοι παίχτες εδώ στην ομάδα. Καλή είναι, 2. Μετά Σερβαντίνα, αλλά worth it. Worth it. Κάθαρα. Πολύ καλό, Βασίλη. Δεν ξέρω που μένεις. Αλλά μετά από ξενύχτη είναι ό,τι πρέπει ο Σάββας ή για πρωινό. Με το πίνο, έχει μόνο το πίνο, όχι μίλκο και τέτοια, φέρνει μόνο το πίνο. Το οποίο είναι πολύ ωραίο, πολύ decent γάλα. Εντάξει, στη Μακεδονία σου πούνε μόνο το πίνο ρε, δεν υπάρχει καλύτερο. Είναι ικανοποιημένοι λέει. Τι φάση ρε. Πώς αλλάζουν έτσι γνώμη αυτοί. Του λέει θα κάνει το comeback τώρα. Εντάξει, θεωρητικά δεν είμαστε πολύ μακριά. Γίνεται, αλλά η ομάδα που έχουμε δεν γίνεται να το κάνει. Και γι' αυτό θέλω να δω το match με τη Middlesbrough. Ή αν δυσκολεύεσαι να πας στο αλέτα, ναι. Ισχύει. Εντάξει, άμα φας όλα αυτά, όπου και αν τα φας ρε φίλε, θα πας. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, θέλω να δω με τη Middlesbrough για να κρίνω αν θα συνεχίσουμε το save ή όχι. Πραγματικά. Το match με τη Middlesbrough είναι μεγάλο. Είναι πολύ κρίσιμο.
Αν μπορέσουμε να κερδίσουμε τη Middlesbrough, η οποία δεν έχει ξεκαθαρίσει την αυτόματη άνοδό της, άρα παλεύει για playoff, έτσι. Θα μπει η Middlesbrough playoff, αλλά πάντα βέβαια η Middlesbrough έκανε αυτό το πράγμα. Έβγαινε δεύτερη, όλη τη χρονιά δεύτερη, και τις τελευταίες αγωνιστικές έπεφτε τρίτη και έπαιζε playoff, αποκλειόταν στο τελικό. Αλλά το μάτσο με τη Middlesbrough είναι ξεκάθαρα τεστ για μας, γιατί αν δεν μπορούμε να κερδίσουμε ομάδα σαν τη Middlesbrough, δεν έχουμε και πιθανότητες ανόδου. Έτσι, ξεκάθαρα. Λοιπόν, θα βάλω τους καλύτερους μου παίκτες, βάσει στατιστικών, βάσει rating δηλαδή. Μπίτσκι και Αλιώσκι και Σέντερ Φορ Λαγκουμίνα. Ωραία, πάμε. Αν παίξουν, μπορούμε να μπούμε play-off. Εγώ το λέω ξεκάθαρα αυτό. Η ομάδα δεν είναι κατεστραμμένη, δεν είναι τέτοιο. Αν παίξουν, εγώ τα πιστεύω τα play-off. Δεν έχει χαθεί τίποτα. Αλλά δεν παίζουν. Είναι μπαγλαμάδες. Ένα match μπορεί να κερδίσουν 3-0 και στο άλλο να χάσουν με κάτω τα χέρια. Φίλιππε, συνδέθηκε στο Twitch. Δεν θα το πω live. Βασικά περίμενε, Whisper. Το έστειλα. Τραυματίστηκε ο Calvin Phillips. Βάλε ρε να θυμάται το πρόγραμμα που συνδέθηκες. Για να μην μου στέλνεις συνέχεια token. Το μεταξύ και ένα πρωί 5.30 ώρα ξυπνάω το πρωί και βλέπω μήνυμα από το Twitch για token. Είχε συνδεθεί 5.30 ώρα το πρωί. Οπ, 1-0 η Μίτλες με τον Αμσόμπα Λογκά. Α, λέει, είχες κάνει φορμάτ, το ξέχασα. Έχω σκεφτεί, Βασίλη, το έχω ανακοινώσει και σε προηγούμενο stream, ότι μάλλον θα επιστρέψω ελληνικό πρωτάθλημα και στον Μπάζ Γιάννενα. Έτσι κι αλλιώς Αγγλία δεν τη γουστάρατε, από ό,τι φάνηκε. Δεν ξέρω τώρα, ρε φίλε.
βάσει κόσμου και βάσει νούμερων στο Twitch, στο YouTube. Δεν τη γουστάρατε την Αγγλία, δεν σας έψησε. Οπότε θα επιστρέψουμε Ελλάδα, που δεν είστε περισσότερο. Απαράδεκτος ο Τσιμπίτσκι. Θα βάλω και okay, μέσα έστω και δραματίας. Τουλάχιστον να εσωφαρίσουμε. Διάφορος, εντάξει. Απλά δεν είστε περισσότερο, δεν ξέρω ρε φίλο. Αν είχα VDSL, Νίκο, θα κάνω το game. Όταν θα έχω VDSL θα κάνω το game. Πάρ' την κοκκινή σου τώρα. Την έψαχνες ώρα τώρα. Τέλεια. Ανέρα! Ναι, ήταν τέτοια φάση. Μόλις το είπα, βρε αγόρι μου, βρε κάρα μου. Μόλις το είπα. Πας Γιάννενα, το είπα. Εντάξει, 2-0, με 10 παίζουμε. Και τώρα θα μου λένε ότι αν δεν κερδίσει τον επόμενο αγώνα θα σε διώξουμε. Θα κερδίσω και θα γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτσε και θα δεις. Έχα τρίτη αλλαγή. Δεν είχα τρίτη αλλαγή. Ήταν ο... ναι. Παγουβλήθηκε. Αν νικήσαμε τον Κόρυβο, κοίτα να δεις. Δύο με τρεις εβδομάδες έχει ο Calvin Phillips, Λαγκουμίνα μία με δύο μέρες, εντάξει. Ο Ντραμέ θα του κάνω warning, γιατί πήρε με δεύτερη κίτρινη. Ο Ολυμπιακός είναι χωρίς προπονητή. Καταστράφηκε έτσι η ΑΕΚ, κάποια στιγμή ήταν πρώτη. Ό,τι να είναι. Και παίζουμε και με τη Wolves, η οποία είναι πρώτη.
Crystal Palace. 18η στην Premier. Για να τη σώσουμε. Είπα ότι ενδιαφέρομαι. Έτσι. Μακριά από την σκατομάδα την Πάλας. Επειδή έχασε από το United έγινε σκατομάδα τώρα. Ούτε καν, δεν τη συμπάθησα από παλιά. Α. Θέλουν, οι οπαδοί θέλουν να μείνω. Δεν ξέρω τι έχει το νερό στο Leeds. Είναι secure έχει γίνει τώρα η θέση μου. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχει το νερό στο Leeds. Πραγματικά. Α, άμα δεν νικήσω λέει τη Wolves θα με διώξουνε. Ωραία. Παιδιά, παίχτε το άσο. Και στη Reading με θέλουνε. Είναι ένα της Championship. Τι θα παράνω. Λοιπόν, Vidval, Eiling, με κουρασμένους, μη κουρασμένους. Α, ο Ντραμέ δεν μπορεί να παίξει, θα παίξει ο Σίλβιο. Ανίτα, Ταΐζ, Γιουνάνο Κέιν. Αλιώσκι, Στιουαρ Ντάλλας και Λαγκουμίνα. Κούπερ και Μπιέλικ, Τόνεσι, Βιέρα, Τιμπίτσκι και Κεμαρούφ. Βασικό το Κεμαρούφ. Πάμε. Εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες, καταρχήν Βασίλη, για το πόσο καιρό θέλει να έρθει μια παραγγελία. Συνήθως οι παραγγελίες καθυστερούν εδώ πέρα όταν φτάσουν στην Ελλάδα. Ευκαιρία για τη Wolves με δοκάρι στο τρίτο λεπτό. Το priority line υποτίθεται ότι είναι ένα safe τρόπος για να αποφύγεις τα τελωνία. Πρότασή μου είναι μην παραγγελείς από τον Gerbest, αν θες. Παραγγείλει από τον Banggood, που είναι πιο safe το priority line. 1-0 ok, δεν το ξέραμε, δεν το περιμέναμε. Ό,τι θα νικάγαμε. Λοιπόν, πρότασή μου είναι να παραγγείλεις από τον Banggood που το priority line σίγουρα δεν θα σου περάσει τελωνίο. Το Gearbest θα έχει κάνει σκατά λίγο με αυτά τα θέματα, οπότε παίζεις λίγο 50-50. Και αν θα σου περάσει θα τα δώσεις, θα στείλεις ένα ticket και θα σου πληρώσουν την τιμή του τελωνίου, αλλά εντάξει, είναι λίγο ταλαιπωρία, μην το κάνεις. Πάρε από Banggood. Καλύτερο.
Με priority line από τον Μπαγκούντι υπολόγισε σε κάνα 25 ημέρο θα έρθει. Σε κάνα 20 με 25 μέρες περίπου. Μπορεί να είσαι τυχερός και να σου έρθει και σε 15 μέρες. Αλλά εκεί, μέσω όρο 20-25 μέρες υπολόγισε. Τραυματίστηκε ο Σίλβιο. Τέλεια. Θα βάλω τον Ανίτα εκεί πέρα αριστερά και θα βάλω μέσα Βιέιρα. Φίλιππε, μπορώ κάπως στο OBS να βάλω, να με δείχνει mirror. Όχι έτσι. Ναι, Wolves. Α, μπορώ μέσα το τέτοιο, οκ. Okay. Το βρήκα, ρε. Για να μην κοιτάω στην άκρη της οθόνης, να κοιτάω προς τα μέσα. 2-1 οι Wolves. Όλοι και αναδροπέλα. Προπέλα, αναδροπέλα. Έτσι. Τώρα πρέπει να σε συνηθίσουμε έτσι, fuck, τόση δίχτυ πάει λίγο κόκκινα. Έτσι είναι καλύτερα κιόλας, ρε. Να κοιτάω προς τα μέσα. Όπα, γιατί έβαλε το focus. Έτσι είναι καλύτερα. Ακόμα 4 ο Αλιώσκι, μπράβο ρε παίχτη. Παιχταρά μου εσύ, παιχταρά μου. Το Κεμαρούφ 6,4, βγάλω τους όλους. Είμαι άνθρωπος συνείδης, οπότε όταν αλλάζει κάτι χωρίς να το θέλω με ενοχλεί. Συγγνώμη. Τέλος. 2-1 χάσαμε για τη Wolves. Και δεν μας έχουν διώξει. Α, ωραία. Λοιπόν, πάμε στο meeting. Λοιπόν, maybe it is the best if I resign then. Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά, το save με την Leeds.
Κάπου εδώ τελείωσε.